Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα που άνοιξε με την παρουσία της Ελισάβετ εδώ δίπλα μου, νομίζω ότι μας δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία, Εύελιν, να διασαφηνίσουμε το τι ακριβώς σημαίνει No Bun Trend και βεβαίως αμέσως μετά να δούμε και αν αυτό που έχει κάνει η Ελισάβετ ανοίξει την κατηγορία αυτή. Το trend λοιπόν βγαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν από τη δεκαετία του 50 και το βλέπουμε σε διαφορετικές εκδόσεις, σχεδόν κάθε δεκαετία. Το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να κυκλοφορεί και στους δρόμους από το 2022 με τις γνωστές ύποπτες Kendall, Kylie, με Bella Hadid και όλες αυτές τις κοπέλες. Και τώρα τι είναι αυτή η εικόνα? Είναι ουσιαστικά από τη μέση και πάνω μια γεμάτη εικόνα και από τη μέση και κάτω είναι κάποιο shorts που παραπέμπει σε εσώρουχο. Και φυσικά πολλά πόδια. Πόδια. Ουσιαστικά να τονίσουμε τα πόδια. Και αυτό έχουμε δει από όλους τους οίκους και σήμερα το βλέπουμε και στους δρόμους. Άρα, λοιπόν, η εικόνα σου, αν είχαμε ξεχάσει εντελώς σήμερα το task, θα έλεγα ότι είναι μια ωραία εικόνα. Τώρα, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο το concept, θεωρώ ότι δεν είσαι ακριβώς πάνω σε αυτό. Γιατί δεν βλέπω κάτι το οποίο να μου παραπέμπει σε αυτό που είπα. Ναι. Πόδια και μια εικόνα από τη μέση και κάτω που παραπέμπει λίγο σε εσώρουχο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι απλά ένα μακρύ σακάκι που είναι φόρεμα. Παρ' όλα αυτά είναι μια ωραία εικόνα. Έχεις δουλέψει πάρα πολύ και το βλέπω αυτό. Έχεις αλλάξει πάρα πολύ από την πρώτη ημέρα και δεν είναι πολλές ημέρες. Και έχεις κάνει τα πάντα για να βελτιωθείς. Και μπράβο σου γι' αυτό. Ευχαριστώ. Δύο από εμένα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο, είναι λίγο απογοητευμένη τώρα η Ελισάβετ, όπως καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε και εσένα. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι δεν φοράς κάτι, αλλά το σακάκι αυτό παραπέμπει περισσότερο σε φόρεμα. Δηλαδή, επειδή είσαι ένα petit κορίτσι, πάνω σου φαίνεται όντως σαν φόρεμα. Δεν μου φαίνεται ότι λείπει το παντελόνι. Άρα είναι σαν να μιλάμε ότι είσαι σε ένα άλλο trend που φοράμε τα σακάκια ως φορέματα. Όχι το ότι λείπει το παντελόνι. Αυτό το trend πρέπει να λείπει το παντελόνι. Πρέπει τα πόδια να είναι γυμνά, να είναι καλυμμένα με ένα καλσόν, ας πούμε, αν πρέπει. Ούτε κάνω pack καλσόν. Αλλιώς μιλάμε για κάτι άλλο. Αυτό. Ωραία. Πιστεύεις ότι κάποια κορίτσια δεν θέλουν να είσαι εδώ, γι' αυτό σου βάλα χαμηλές βαθμολογίες? Κοιτάξτε, δεν θέλω να πιστεύω από τόσο νωρίς έτσι. Πιστεύω ότι για να το βάλανε, το πιστεύουνε. Απλά, εντάξει, όταν ο άλλος κρίνει τη θέση του, η παραμονή του κτλ., σε στεναχωρεί το δύο. Και ειδικά όταν κάνει μια προσπάθεια, ας πούμε. Πάντως, αυτό το Λούκα δεν είναι. Πριν ξέρουν ότι φορά σόρτς, επειδή η βαθμολογία μπήκε πριν, ναι. Δεν είναι ακριβώς για δύο. Από συμπαίχτριες δηλαδή. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ θεωρώ ότι είσαι εκτός θέματος. Κατάλαβα, κεράκι. Αναγκαστικά θα σου βάλω ένα. Εντάξει. Αν ήταν μια άλλη μέρα, θα σου βάζα σίγουρα περισσότερα. Να είστε καλά. Για πάμε να δούμε τώρα τι έχει να πει ο κύριος Γαβαλάς. Γεια σου, Ελισάβετ. Γεια σας. Το No Pants Trend είναι για μια απελευθέρωση και για να δείξουμε ένα sexy elegant. Δηλαδή, πάνω είμαστε elegant και από κάτω είμαστε πιο sexy. Δεν το βλέπω σε σένα, δεν το βλέπω στα μαλλιά σου, στα σκουλαρίκια σου. Αυτή τη ζώνη που έβαλες που δεν χρειαζόταν σε ένα σακάκι. Όντως, αυτή είναι η λέξη κλειδί σε αυτό το trend, η απελευθέρωση. Ναι. Αυτή η λέξη που είπες είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή, σήμερα που κρίνεται η τύχη σου, εγώ αισθάνομαι άσχημα να σου βάλω ένα μικρό βαθμό, γιατί πραγματικά δεν απελευθερώθηκες. Είσαι και πρώτη, έχουμε να το κάνουν οι επόμενες. Αν έχουν περί τα ρούχα να τα πετάξουν τώρα στο διάλειμμα. Δεν γίνεται. Αστειεύομαι βέβαια, έτσι κι αλλιώς έχει καταγραφεί αυτό. Δύο από μένα. Ευχαριστώ. Ελισάβετ μου. Δεν μπορώ να σου πω την βαθμολογία. Θα σου πω όμως καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις.